Παρασκευή, Παρασκευουλίτσα, Παρασκευάρα, Παρασκευή. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε καλά, είστε τέλεια. Το ξέρω ότι είστε τέλεια. Γιατί επιτέλους τελείωσε πια, πάει και αυτό, έρχονται τα Χριστούγεννα. Θα μου πείτε γιατί δεν έχουν έρθει τόσες μέρες, είναι προφανώς να εδώ. Έχουμε στολίσει κιόλας, τα έτσι είμαστε στολισμένα, είμαστε αυτά, τα είμαστε. Τι κάνετε, πώς είστε, είστε καλά, το ξέρω ότι είστε καλά, γιατί τελειώσαμε. Αυτό ήταν, παιδιά, πάει. Πάει ο παλιός ο χρόνος. Δεν πάει ακόμα ο παλιός ο χρόνος, έχουμε και την επόμενη εβδομάδα μέχρι να πάει ο παλιός ο χρόνος. Παρ' όλα αυτά όμως, εμείς είμαστε εδώ πέρα και επιτέλους έρχεται το τετραήμερο των Χριστουγέννων για εσάς που δουλεύετε και έρχεται το διδόματο, παιδιά, των διακοπών μας για εσάς που πηγαίνετε σχολείο. Και σχολές και όλα τα σχετικά. Λοιπόν. Από σήμερα και μετά είσαστε ελεύθεροι να κάνετε ό,τι θέλετε, τέλος πάντων σχεδόν ό,τι θέλετε. Από σήμερα και μετά είμαστε ελεύθεροι να βγούμε. Έβγαλα το πληκτρολόγιο μου, το βλέπετε όλοι σας. Τέλειο. Λοιπόν, να βγούμε εκεί έξω να διασκεδάσουμε, να δράξουμε τις ημέρες που έρχονται, να ζήσουμε λίγο τα Χριστούγεννα, να πάμε βόλτα στα χριστουγεννιάτικα χωριά, να περπατήσουμε στο Ίδρυμα Πολιτισμού, Κέντρο Σταύρος Νιάρχος κλπ. Όλα αυτά μπορούν να συμβούν διότι. Δεν έχουμε αυτές τις υποχρεώσεις γιατί είναι Χριστούγεννα. Ας ελπίσουμε από τη μία χρονιά, παιδιά, να φτιάξουμε αυτό το, και αυτό το τσάντα. Πώς λέγεται, το κίνημα τσάντα στο σχολείο. Που μία φορά την εβδομάδα θα αφήνουν τα παιδιά λεπτά στο σχολείο, ούτως ώστε να γυρίζουν το Σαββατοκύριακο στο σπίτι και να μην έχουν διάβασμα. Λοιπόν, τέλος πάντων, επειδή όπως καταλαβαίνετε τελειώνει η εβδομάδα και πλησιάζουμε στα Χριστούγεννα μέσα, θέλω να σας πω ότι μάλλον έχουμε διαπιστώσει ότι έχουν γίνει πλέον οι τελικοί, έχουμε ήδη δει δύο τελικούς. Είδαμε χθες και προχθές του Ελλάδα Έχει Ταλέντο και του Voice και σήμερα λοιπόν που είναι η Παρασκευή έχουμε δύο τελικούς. Έχουμε τον τελικό του Nomads, αλλά παιδιά έχουμε και τον τελικό του My Style Rocks. Τεράστια αναμέτρηση. Νομίζω θα παιχτεί μεταξύ αυτών των δύο. 9 το ένα, 9 και το άλλο θα πάει. Νομίζω σε 9 είναι και τα δύο. Λοιπόν, δεν ξέρω, έχει καμία σημασία. Τεράστια αναμέτρηση μεταξύ αυτών των δύο και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Ξέρω ότι το My Style Rocks, επειδή γυρίζεται συγκεκριμένες μέρες μες την εβδομάδα, έχει γυριστεί ο τελικός του. Αυτό που μένει τώρα και που θα γίνει live είναι ουσιαστικά η ψηφοφορία. Αλλά το επεισόδιο του τελικού έχει γυριστεί. Λοιπόν. Να σας πω εγώ ότι βασικά έχουμε πολλά πράγματα να συζητήσουμε για το My Style Rocks, αρκεί να μείνετε εδώ συντονισμένοι γιατί ασχοληθήκαμε και πάρα πολύ μέσα στη χρονιά με το συγκεκριμένο παιχνίδι, διότι το αγαπήσατε πάρα πολύ, παρόλο που στην αρχή η αλήθεια είναι ότι πολλοί κόσμοι δεν περίμενε ότι θα πάει καλά, και όμως πάει τέλεια. Λοιπόν, να σας πω ότι για τον τελικό γνωρίζουμε μερικά πραγματάκια, ότι αρχικά όλη την εβδομάδα οι διαιτητές δεν βαθμολογούσαν γιατί ήθελαν να αφήσουν ανεπηρέαστο το κοινό. Επίσης, κάθε μέρα υπήρχε και ένας guest κριτής στην εβδομάδα που μας πέρασε. Να σας πω για παράδειγμα ότι πέρασε ο Βασίλης ο Ζούλιας, πέρασε ο Γιάννης ο Μακητάκης, η Ελένη Ψωμά. Επίσης η Άννα Μαρία Βέλη και η Εβελίνα Καζαντζόγλου περάσαν, παιδιά, από τη θέση του κριτή ουσιαστικά, δεν βαθμολογούσαν, αλλά περάσαν αυτήν την εβδομάδα. Ακόμα, τι άλλο να σας πω, ότι συγκεντρώθηκαν οι παίκτες που αποχώρησαν για ένα έτσι επαιτειακό επεισόδιο και το είχαμε καταλάβει τη διάρκεια της εβδομάδας μέσα από τα Instagram stories που κάνανε και μας τα αποκαλύψανε όλα. Άρα, σήμερα όμως το βράδυ περιμένουμε με τη live ψηφοφορία να δούμε ποια θα είναι η νικήτρια. Θα τα πούμε και την ερχόμενη εβδομάδα. Άμα δεν κάνουμε τις επαιτειακές μας εκπομπές, θα δούμε. Τέλος πάντων, αυτά γνωρίζουμε πάνω κάτω για τον τελικό. Αλλά μείνετε μαζί μου εδώ συντονισμένοι γιατί θα μιλήσουμε για τα look που αντέγραψαν. Από πού ξέραμε τις παίκτες του My Style Rocks. Επίσης, μάνι, οι τρεις παίκτες στα φωτεινά ψηφοφορία πόσα λεφτά έχουν βγάλει όλον αυτόν τον καιρό που είναι στο συγκεκριμένο reality. Αλλά τέλος. Θα δούμε και τα Insta News μας, θα δούμε και τις παίκτες αυτές που μέσα από το Μαριστέλο που έχουμε περπατήσει για τον Μάτμπο, ας πούμε. Αλλά θα πούμε και καλά Χριστούγεννα. Πάμε όμως τώρα να δούμε τα Χριστούγεννα Mad News και μείνετε εδώ συντονισμένοι στην παρέα μου. Λοιπόν, έτσι κάναμε αυτό το σύντομο, τη σύντομη ενημέρωση και έχω επιστρέψει και έχω επιστρέψει εννοείται με My Style Rocks. Είδατε πάρα πολλά θέματα στο mat.gr και αυτό έχω εδώ εγώ τώρα μπροστά μου, μερικά από αυτά, αρχικά παιδιά με το κάπου σε ξέρω, που ψάξαμε και βρήκαμε εμείς από εδώ πέρα, από πού ξέρουμε την κάθε μία παίκτρια, τουλάχιστον αυτές τις 7 οι οποίες ήταν και οι πιο γνωστές. Αρχικά παιδιά είχαμε την Δάφνη Νεοφύτου,
η οποία είναι fashion blogger και την ξέρουμε πάρα πολύ μέσα από τα social media, αλλά και με φωτογραφίες που έχει κάνει στα περιοδικά. Λοιπόν, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου. Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου που με τον σύζυγο, με τον μέλλοντα σύζυγό της, τέλος πάντων με τον πλαστικό μέλλοντα σύζυγό της, στις οποίες έχουν κάνει και πάρα πολλές προτάσεις για να εμφανιστεί σε τηλεοπτικά shows. Άμα διαβάσετε έτσι λίγο στο άρθρο που σκρολάρω κάτω, λέει μάλιστα ότι οφείλεται και σε αυτόν το άψογο πρόσωπό του, πρόσωπό της, έτσι, στον μέλλοντα σύζυγό της. Λοιπόν, έχει υποβληθεί σε κάποιες πλαστικές επεμβάσεις, το λέει, δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Είναι ανιψιά του Ηλία Παναγιώταρου, βουλευτή της Χρυσής Αυγής. Και έχει μάλιστα παίξει σε μια πολύ συζητημένη διαφήμιση για το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας. Λοιπόν, να σας πω ότι έχουμε την Τζόρτζια Βαϊνά, η οποία έχει υπάρξει μοντέλο. Η Ραμόνα, η γνωστή, αγαπημένη σε όλοι μας Ραμόνα, παιδιά, η οποία είχε, την είχαμε δει στις Playmate, για την ακρίβεια συμμετείχε στα Playboy Greek Playmate Awards. Κι όμως, παιδιά, υπάρχει πλούσιο υλικό. Αν πείτε και δείτε, δηλαδή, και στα μάτια TV θα τα δείτε όλα. Στη συνέχεια έχουμε την αγαπητή μας Ιωάννα Τούνη, η οποία είναι και η Barbie του My Style Rocks. Ήταν η δεύτερη μεγάλη σχέση, παιδιά, του Γιάννη Σιδεράκη μετά την Νεσχάν Μπουλαζίμ. Από εκεί λοιπόν την ξέρουμε, από το τερματοφύλακα των Τρικάλων. Από εκεί ξέρουμε και την Ιωάννα μας την Τούνη. Έχουμε και την Ιβόνη Ντόστα, αλλά επίσης και τη Βασιλική Ρούσου. Όλες λίγο πολύ ασχολιόντουσαν με τον συγκεκριμένο χώρο. Και Έζρα, θέλω λίγο να μου δείξεις εδώ τον υπολογιστή, την οθόνη, εδώ, διότι έχουμε και τη θεματάρα μας. Από πού έκαναν copy-paste, παιδιά, παίκτρες από πού αντέγραψαν τα look τους. Λοιπόν, ξεκινάμε με την Ιβόνη, που την είδαμε και πριν από λίγο, η οποία αντέγραψε ένα look εδώ από το Greek Shipping Awards 2016. Μετά έχουμε την Τζόρτζια Βαϊνά, η οποία αντέγραψε ένα look της πασίγνωστης της fashion blogger της Chiara Ferragani. Λοιπόν, είναι όντως πολύ γνωστή. Τη Σοφία Λονίτση, η οποία αντέγραψε, εδώ τη βλέπουμε. Καθίστε να ζουμάρω κιόλας για να τα βλέπετε καλύτερα. Νάτι. Λοιπόν, έχουμε ωραιότατο Zara look. Ορίστε, το βλέπετε εδώ μπροστά σας, απλά άλλαξε λίγο το παντελόνι. Θα πάω και στο next, γιατί είμαστε και στο Monday, να τα λέμε και αυτά. Έχουμε μετά την Σοφία Λονίτση επίσης, η οποία αντίγραψε άλλο ένα, έτσι ωραιότατο H&M look. Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, η επίσης Barbie για μένα του My Style Rocks, αντέγραψε την Βίκη Κουλιανού, παιδιά, στο catwalk του Athens Exclusive Designers Fall του 2017. Την Δανάη Μητροπούλου, η οποία αντέγραψε ένα ωραιότατο street style από το Instagram. Και νομίζω πως αυτό ήταν ένα από τα πιο ωραία θέματα που κάναμε. Λοιπόν, σε άλλα και όμορφα νέα, μισό λεπτό γιατί χάνω και τα βίντεο που έχω να πασάρω αμέσως μετά. Λοιπόν, πάμε να δούμε, θα επιστρέψω εγώ. Όχι, να μείνουμε λίγο στο... Ναι, όχι, θα μείνουμε λίγο. Όχι, είναι τα... όχι, θα πω τώρα, θα πω τώρα. Λοιπόν, θα σας πω για μόνιμα, παιδιά, πόσα χρήματα έχουν βγάλει οι τρεις παίκτες, έτσι όπως τα είχαμε υπολογίσει λίγο. Λοιπόν, οι 17.000 ευρώ έχει βγάλει πάνω κάτω η Ραμόνα. Αν υπολογίσει τα 500 ευρώ που παίρνανε κάθε εβδομάδα, που το έχουν πει δηλαδή οι ίδιες οι παίκτες, βάλε και τα 2.500 κατά έπαθλα, βάλε και κάτι έπαθλα ομορφιάς που τους δίνανε, γύρω στα 17.000 μέχρι στιγμής έχει βγάλει η Ραμόνα. Γύρω στα 15.000 η Ιβόνη και γύρω στα 12.500 έχει βγάλει η Τζόρτζια. Ωραία. Σίγουρα έχουν βγει κερδισμένες μέσα από αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, και πάμε παρέα να δούμε τις παίκτρες του My Style Rocks που είχαν περπατήσει μάλιστα και στο Mudwalk. Πάλεψαμε πάρα πολύ όλοι μας εδώ πέρα για αυτήν την εκπομπή, τη σημερινή My Style Rocks εκπομπή. Με τις ώρες σκρολάραμε στα Instagram, στα Facebook, στα Twitter, παντού για να δούμε ποιος έχει πάρει από ποιον, από πού ξέρουμε πια. Ανατρέξαμε σε όλα τα αρχεία του mat.tv στο ίντερνετ και όχι μόνο, για να τα δώσουμε εδώ σε εσάς, καθώς σήμερα το βράδυ είναι ο τελικός του My Style Rocks, αλλά όχι μόνο, έχουμε φυσικά και τον τελικό του Nomads. Εσείς που είστε λίγο περισσότερο της επιβίωσης, θα δείτε το Nomads. Οι άλλοι
που είσαστε λίγο περισσότερο της μόδος, ή από εκεί δηλαδή, θα δείτε το My Style Rocks. Ή μπορείτε να το κάνετε και παράλληλα, όπως κάνω εγώ, παιδιά, και κάνω τα zapping και βλέπω και τα δύο παράλληλα. Όταν μαριέμαι δηλαδή λίγο το ένα, τσουπ, περνάω στο άλλο. Τον νόματζερ έχουμε να ρωτήσω. Το νικητή θα τον αναδείξει ο κόσμος. Δεν γνωρίζω. Τέλος πάντων, καμία σημασία δεν έχει. Είμαστε εδώ. Θα τα πούμε όλα από την νέα χρονιά του λοιπόν. Λοιπόν, anyway. Επειδή λοιπόν κάναμε τόση έρευνα και τόση ρίσετ από το My Style Rocks, προφανώς όπως καταλαβαίνετε, ανατάξαμε στο Instagram. Και επειδή μπήκαμε στο Instagram, τώρα έχει έρθει και η ώρα να δούμε λίγο και τα Insta News για την Παρασκευή μας, για αυτήν εδώ την Παρασκευή. Ίσως και τα τελευταία Insta News μας, παιδί, για αυτό το χρόνο. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και αυτή την Παρασκευή. Έχει έρθει η ώρα, όπως καταλαβαίνετε, να σας αφήσω και να σας αποχαιρετήσω. Δεν θέλω να ξεχνάτε ότι στην παρέα μας πάντα εμείς εδώ έχουμε την Wet n Wild, η οποία μας αγαπάει και μας φροντίζει και μας δίνει αυτά τα όμορφα καλλιτικά της, αυτά που εμείς σας παροτρύνουμε να πάρετε δώρο στα κορίτσια σας, εσείς τα αγόρια, αλλά και εσείς οι φίλες σας, τις κολλητές σας, τη μαμά σας, την αδερφή σας, αλλά και στην ίδια σας τον εαυτό φυσικά, διότι τα πιο όμορφα καλλιτικά θα τα βρείτε. Αχ, Παναγία μου, κάτι έχουμε διαφέρον. Θα τα βρείτε από την Wet n Wild, αλλά φυσικά και τα πιο ποιοτικά, αλλά και τα πιο οικονομικά. Γιατί η καιρή, όπως και να το κάνουμε, είναι δύσκολη και κανείς δεν ξέρει πότε θα φτιάξουν τα πράγματα. Οπότε, Wet n Wild Greece, Wet n Wild GR, μπείτε για να δείτε τα προϊόντα. Θα βρείτε και εορταστικά, έτσι, πολύ εορταστικά προϊόντα. Θα βρείτε και ωραίες μάσκαρες, θα βρείτε πάρα πολύ ωραία προϊόντα για contouring, θα βρείτε blending και όλα αυτά. Θα βρείτε πάρα πολύ ωραία πινέλα, μια και είπα blending. Θα βρείτε κραγιόν, long stay κραγιόν, θα βρείτε περιγράμματα, μου έλεγε για τα μάτια, σκιές, παλέτες, όλα αυτά σε πολύ 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 οικονομικές τιμές, γυαλάδες, highlighters, σε υγρή μορφή, σε μορφή πούδρας, όλα αυτά είναι και στο skouras.gr και σας περιμένουμε πάρα πολύ οικονομικά, με άριστη ποιότητα, αυτό σας το υπογράφω γιατί τα χρησιμοποιούμε εδώ και ένα χρόνο και κάτι. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ την Wet n Wild γι' αυτό. Οπότε νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει τώρα για την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Και για την περίοδο μάλλον των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Οπότε, τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι μπορέσετε να αφήσετε αυτό το δώρο κάτω από το δέντρο. Λοιπόν, θα σας ευχηθώ καλά Χριστούγεννα. Να περάσετε τέλεια, ό,τι και να αποφασίσετε να κάνετε. Να μην πέσετε στη λούμπα του, έχει κρύο, θα καθίσω σπίτι. Καλό είναι να βγείτε έξω, να ξεχαστείτε. Θα σας στείλω ένα τεράστιο φίλο. Εμείς φυσικά θα τα πούμε τη Δευτέρα, όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα και τώρα, αλλά και από τον νέο χρόνο. Αλλά αυτό το τετραημεράκι εσείς που δουλεύετε, που έχετε να το αξιοποιήσετε όσο περισσότερο μπορείτε. Εσείς που είσαστε εκεί έξω και δουλεύετε το βράδυ και τώρα ξεκινούν οι δύσκολες μέρες, να ξέρετε ότι συμπάσω, σας καταλαβαίνω απόλυτα. Σας στέλνω τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς, το έχω κάνει πάρα πολλά χρόνια και ξέρω πόσο πολύ δύσκολο είναι. Οπότε σκεφτείτε μόνο ότι είναι αυτές οι μέρες οι δύσκολες και μετά λίγο θα ξεκουραστείτε κι εσείς σε σχέση με τους υπόλοιπους που θα ξεκινάνε πάλι τη δουλειά τους από τον νέο χρόνο. Αυτά, φιλιά, πολλά, καλά Χριστούγεννα και πολύ χαρούμενες όλες. Γεια σας!